τον κύριο Δημητρόφ. Почитувани представници на медиумите, аксиотимо мели тон месен мерсис, ке бидеме кратки, имаме време само за изјави, иако сте во голем број, имаме грижа на совест. Θα είμαστε σύντομοι, έχουμε χρόνο μόνο για δηλώσεις. Θα έχουμε ευκαιρίες και για μια πιο κλασική συνέντευξη. Με αυτή την πολύ ωραία θέα, αν και δεν την απολαύσαμε από το δωμάτιο που συζητήσαμε, είχαμε πολύ ειλικρινείς συζητήσεις. Разговаравме за сите прашања кои што ја од кои што се кои што ја составуваат разликата околу прашањето на името. Συζητήσαμε για όλα τα ερωτήματα τα οποία περιέχονται στο θέμα της ονομασίας. За делот тие прашања има напредок бидејќи се созреани. Για κάποια ερωτήματα υπάρχει πρόοδος, γιατί за дел σε ούστε πως τα τραζλίκη. Για ένα μέρος υπάρχουν ακόμη διαφορές. Разговарахме за прв пат за временската рамка. Συζητήσαμε για το χρονικό πλαίσιο για πρώτη φορά. И за чекорите од кои што доколку се постигне решение како тоа ќе изгледа и како тоа ќе се имплементира. Και για τα βήματα εφόσον προκύψει συμφωνία πώς θα ενσωματωθεί στις κοινωνίες. И ова беше разговор без надмудрување, со големо разбирање за потребите на другиот. Ήταν мија συζήτηση χωρίς ιδιαίτερες εξυπνάδες, με μεγάλη κατανόηση για τις ανάγκες των άλλων. И нашиот главен предизвик е како главните грижи на двете страни. Και το βασικότερο μέλημά μας ήταν πώς да ги составиме и да ја најдеме комбинацијата што ова ќе го обезбеди. Να επιφέρουν την επίλυση που επιθυμούν. Додека ние разговаравме, има средба и работните групи, составени од високи дипломати. Όσο συζητούσαμε, συναντήθηκαν και οι ομάδες εργασίας από τις δύο πλευρές. Кои што врз основа на напредокот што го направија на средбата во Виена пред 10 дена. Οι οποίες βάσει της πρόοδου στη Βιέννη πριν περίπου 10 μέρες. Практично го усогласија текстот за идната соработка. Сχεδόν συμφώνησαν το κείμενο για τη μελλοντική συνεργασία σε διάφορους τομείς. Την μελλοντική συνεργασία. Ask what kind of cooperation, set the future cooperation. Идна соработка во различни области. Σε διαφορετικούς τομείς. Μελλοντική συνεργασία σε διαφορετικούς τομείς. Кој што работеја исто така на текст за спречување на ирредентизмот од двете страни. Апотропи του ирредентизму και από тις δύο πλευρές. Апотропи του ирредентизму. Για την апотропи του ирредентизму από τις δύο πλευρές. И кој што исто така работеја и на преамбуларните параграфи од идниот билатерален договор. Και μελέτησαν επίσης το προήμιο. Και μελέτησαν το προήμιο. Ναι. Μελέτησαν το προήμιο των συζητήσεων. Και ги информираме за овие разговори нашите премиери. Θα ενημερώσουμε τους πρωθυπουργούς μας. Процесот продолжува. Η διαδικασία συνεχίζεται. Има закажано во следниот период една квадрилатерална средба, каде што исто така ќе имам прилика да се видам со колегата Коцијас, со Никос. Ехи схедијасти мија мелодики тетрамели синандиси, опу θα ехо την ευκαιρία на синандиса. Ке бидеме во контакт во следните денови. Θα είμαστε σε επαφή της επόμενης μέρας. И што имаме нешто конкретно за следниот чекор, ке ве информираме. Και μόλις έχουμε κάτι συγκεκριμένο για το επόμενο βήμα, θα σας ενημερώσουμε. Повели Νίκος. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Γερμινείς. Πρώτο, μπισάκαλε, θα είμαι σε ζαμπλαγόνταρα να περπεδουβάτσετε. Που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Που στον υποπράβατε ενάσιοτε ζήγοτε πόλες να οδιε προβόγορη.
Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νικόλα. Είδαμε σε Ζαπλακόνταρα να μόνο το πρίατελ Νικόλα. Για την όπως πάντα εξαιρετική φιλοξενία του. Ζα εισβοτρένον το γόστο πρίμστο. Διότι κάθε φορά που συναντιόμαστε έχοντας να κουβεντιάσουμε και δύσκολα θέματα. Βιντεί της έκουβας που σας ρεκιάβαμε, δισκουτήραμε εις-α τέσκι πράσανια. Αποκτάμε, πέρα από τα θέματα που λύνουμε, αποκτάμε και καλύτερη αλληλοκατανόηση. Η όσφαινε τέμι το κόστο που ρεσάβαμε, το πήγαμε πώς το η μέγουσε να ρασβίρανε. Θα συναντηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη στην τετραμερή διασυνοριακή 3 με 4 του Μαΐου. Σίγουρα 11 και σας ρέτνε με να τρίτη και τέταρτη Μάη βο Σόλουν. Θεσσαλονίκη. Και επίσης ότι θα βρεθούμε στις 11 και 12 του Μαΐου στην Αττική που θα επιτέλους θα συζητήσουμε κάτι άλλο το μέλλον της Ευρώπης. Να ειδινάει στην Αρβανάη στη Μάη η Τάμου και εγώ δισκουτήραμε και για δισκουτήραμε η δυνήματα να Ευρώπα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους διπλωμάτες και των δύο κρατών και τους ειδικούς μας και τους καθηγητές μας. Σάκαμε τα ίσραζα με βλαγοντάρνους ή να διπλωμάτητε να τρέτε ζέμι. Που στο αντικείμενο που έχουν αναλάβει έχουμε κάνει σοβαρές πρόοδους. Να ακούει στο πρέντμε τότε να ακούει βοήματε πρεπζέμε μόνοι, νιε ζαμπελεσούγαμε να πρέτο. Ιδιαίτερα όλο αυτό το πλαίσιο της κοινή δράση και κοινή ανάπτυξη συνεργασιών. Αλλά και στο πολύ για μας σοβαρό ζήτημα του ελληνικισμού. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο κοντά ερχόμαστε και λύνουμε όλα τα ζητήματά μας, απομένουν όλο και λιγότερα θέματα για συζήτηση. Πώς θα νούμε οι επόμενοι προβλήματα για ρεσάβανε, τέμι για ρεσάβανε. Αλλά είναι και τα πιο δύσκολα. Νόσε, σε πάκα να ειτέσκετε. Κάναμε τα βήματα που μπορέσαμε να κάνουμε σήμερα. Να πράγει με θετικά. Τσέκορ στο Μόζεφ μετά να πράγει με Ντένεσκα, positive τσέκορ. Και πάντα ελπίζουμε και οι δυο μας να τα καταφέρουμε να κάνουμε και τα μεγάλα, τα πιο δύσκολα, να τα κάνουμε εύκολα. Εισέκουγας, εισαναντεύαμε, δέκα και ουσπέμε, η Νάη τέσκεται προβλέμι, τα για να πράγουμε πολλές. Βέβαια, τα προβλήματα, τα μεγάλα και δύσκολα τα βρήκαμε μπροστά μας, και ο Νικόλας και εγώ. Σε κακό, μπέφουμε σώτσενη, σο γολέμι, τα τέσκεται προβλέμι. Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα που δημιουργήθηκαν άλλες εποχές και από άλλους. Σε οβιτούγαμε τα ρεσάβαμε προβλέμι που είσαι οδνεσούγατα να μηνάτω το είσαι πρεδισβήκανη ότι ντρούγει. Αλλά αυτή είναι η δουλειά της διπλωματίας. Νο τα αέρα πότα τα να διπλωμάτια. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Βίσε από αγκοτάρου, αν να σείτε. Κάποιος έχει αφήσει ένα κινητό. Σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με την Αχρίδα, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις που έκανε.